Στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας προκειμένου να κάνει επιθεώρηση και να δηλώσει τη στήριξή του στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει μάχη κατά της εξάπλωσης και την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ευχαριστημένος με την τήρηση των πρωτοκόλων για την ασφάλεια των γιατρών, νοσηλευτών και πολιτών και έδωσε το δικό του μήνυμα για τις δύσκολες αυτές ημέρες. Ήρθα σήμερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη για να επισκεφτώ το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και να δω ο ίδιος από κοντά τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο που ζητάμε να εφαρμοστεί μαζί με τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού και κυρίως των πολιτών, την εφαρμογή του στην πράξη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και θέλω να ευχαριστήσω τον διοικητή του νοσοκομείου, τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Τσαλικάκη, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλο το προσωπικό, για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Είδα ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες και έτσι πρέπει να είναι. Θέλω να εξηγήσω στον κόσμο ότι οι επόμενες μέρες και εβδομάδες είναι κρίσιμες και ότι όλοι πρέπει να επιδείξουμε ατομική και συλλογική ευθύνη, να προσέξουμε τους εαυτούς μας, να προσέξουμε τις οικογένειές μας, κυρίως να προσέξουμε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που κινδυνεύουν από αυτή την κρίση της δημόσιας υγείας. Αναφερόμενος στην προσφυγική κρίση που αντιμετωπίζει τις τελευταίες 20 περίπου ημέρες ο νομός, ο Υπουργός είπε πως όλη η Ελλάδα στηρίζει τον Εύρο που δέχεται διπλή πίεση. Ο νομός, αυτή η ακριτική περιοχή και η πόλη έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία για εμάς. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο βρίσκομαι σήμερα στον νομό. Καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζει δύο κρίσεις μαζί και θέλω να πω ότι όλη η Ελλάδα το αναγνωρίζει αυτό, όλη η Ελλάδα συμπάσχει μαζί σας και όλη η Ελλάδα στηρίζει την προσπάθειά σας εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο κύριος Κικίλιας δεν φορούσε γάντια ούτε μάσκα, αλλά με το πέρας της συνέντευξης αποχαιρέτησε με τον αγκώνα τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, Βαγγέλη Ρούφο, λέγοντας να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, προσοχή σε όλους, έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, προσοχή σε όλους, έτσι.